πρώτα να φτιάξουμε τις μπάρες βρώμη πορτοκάλι. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να ζυγίσουμε τα υλικά μας καλά. Χρησιμοποιώ για να τα φτιάξω στην πρώτη τους φάση την κατσαρόλα μου, γιατί θέλω να ζεστάνω το golden syrup μου, να ζεστάνω και το coconut oil που θα χρησιμοποιήσουμε για να ενωθούν καλά με τα υπόλοιπα υλικά. Άρα, στην ηλεκτρονική μας ζυγαρία βάζω την κατσαρόλα και θέλω να μετρήσω το coconut oil μου που χρειάζομαι 100 γραμμάρια. Πάμε τώρα για το golden syrup, παραμυθενίζω την ηλεκτρονική μου ζυγαριά και θέλω να ζυγίσω 120 γραμμάρια golden syrup. Αν τα υλικά αυτά που αναφέρω δεν είναι γνώριμα σε εσάς, μην ανησυχείτε, μπορείτε να τα βρείτε όλα στην υπεραγορά μας. Το coconut oil μπορείτε να το βρείτε στο διάδρομο με τα λάδια και το golden syrup εκεί που είναι τα υλικά για είδη ζαχαροπλαστικής. Επίσης, θέλουμε να βάλουμε την βρώμη μας, 300 γραμμάρια βρώμη. Δέστε, η κατσαρόλα μου είναι αρκετά μεγάλη, είναι, μπορεί να νομίζω ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη για την ποσότητα που θα φτιάξουμε, αλλά το θέλω γιατί θέλω να είναι ευρύχωρη να μπορώ να τα ανακατεύω εύκολα. Μέσα η βρώμη μας. Σπάτουλα σιλικόνης με βοηθάει, γιατί μπορώ να ανακατεύω και να παίρνω έτσι τις γωνιές καλά. Άρα τίποτε δεν θα μου κολλήσει και μπορώ και δουλεύω εύκολα το μείγμα μου. Επίσης θα χρειαστούμε κανέλα. Ωραία μυρωδιά θα δώσει η κανέλα. Τα αμύγδαλα μου. Αυτά είναι χοντροκομμένα αμύγδαλα. Επίσης σταφίδες. Πολλά υγιεινά έχω βάλει. Και λίγη ζάχαρη φυσικά. Το coconut oil, το λάδι καρύδας, έχει λιώσει και ζεσταθεί ωραία μαζί με το golden syrup. Οπότε είναι πολύ πιο εύκολο για μένα να ανακατέψω μέσα σε αυτό το ζεστό μείγμα τη βρώμη και τα υπόλοιπα μας υλικά. Λοιπόν, έχουν ζεσταθεί καλά και είναι έτοιμη η ζύμη μας για να προσθέσω τα υπόλοιπα υλικά που είναι το καρότο το τριμμένο και εξής μαφλούδας πορτοκάλι. Το καρότο μας το τρίβω στην αδρή πλευρά του τρίφτη. Έτσι για να το νιώθουμε ωραία μέσα στις μπάρες μας, να μην εξαφανιστεί. Μέσα και το καρότσο μας. Έχει μείνει τώρα μόνο η φλούδα από το πορτοκάλι, το οποίο το κάνω στην ψηλόν το θέλω αυτό, δεν είναι αδρά, το θέλω έτσι να είναι αρκετά λεπτό. Oh. Μυρίζει τέλεια. Θα δώσει έτσι μια πολύ ωραία μυρωδιά φρέσκου πορτοκαλιού μέσα στις μπάρες μας. Ένα καλό ανακάτεμα τώρα, να πάει το καρότο παντού, να πάρει έτσι μυρωδιά του πορτοκαλιού το μείγμα μας. Το μείγμα μου έχει μυρίσει υπέροχα, γιατί έχει μέσα κανέλα, ξύσμα φλούδα πορτοκάλι και άλλα πολύ υγιεινά όπως το καρότσο, σταφίδες, τα αμύγδαλα και το coconut oil. Είναι πάρα πολύ υγιεινό λάδι το coconut oil και έχω διαβάσει ότι αν πρέπει να χρησιμοποιήσουμε λάδι, τα καλύτερα είναι το coconut oil και το ελαιόλαδο μας. Λοιπόν, νομίζω είμαστε εντάξει και πρέπει τώρα να μεταφέρουμε το μείγμα αυτό σε ένα ταψάκι έτσι ορθογώνιο, περίπου σε αυτές τις διαστάσεις που είναι το ταψάκι μας αυτό. Από κάτω βάζουμε αντικολλητικό χαρτί, γιατί θα μας βοηθήσει μετά που θα βγάλουμε τις μπάρες μας από το ταψί να τις κόψουμε εύκολα. Έτσι το μείγμα μας το βάζουμε σε αυτό το ταψάκι για να απλώσει παντού ομοιόμορφα. Αυτός ο μικρός ο πλάστης που έχω είναι πολύ βολικός, γιατί με βοηθά πάντα όταν φτιάχνω έτσι μπάρες ή μπισκότσα ή άλλα μείγματα να είναι έτσι επίπεδο και ομοιόμορφο το ύψος τους. Άρα αυτός ο μικρός ο πλάστης είναι μια καλή επένδυση για την κουζίνα σας. Και τώρα έναν άλλον κόλπο, το οποίο θα σας βοηθήσει μετά. Τώρα θα το βάλουμε στο φούρνο, αλλά πρώτα θέλω έτσι με την σπάτουλα, με την άκρια, να μεταφέρω έτσι το μείγμα όλων από τα τυχώματα, έτσι μισό πόντο, ακόμα και πιο λίγο, γιατί μετά όταν θα ψηθεί, το μείγμα καμιά φορά κολλάει στις άκριες και με δυσκολεύει να το βγάλω, οπότε έτσι με αυτόν τον τρόπο, επειδή το επιτρέπει αυτό το μείγμα με τη βρώμη, το απομακρύνω
Βασικά το αφήνω έτσι έναν περιθώριο να αναπνοεί από τα τυχώματα για να μπορέσω μετά να το βγάλω πιο εύκολα από το ταψί, να μην με ταλαιπωρήσει. Έτοιμοι να πάμε φούρνο. Λοιπόν, είπαμε 180 βαθμούς, 20 λεπτάκια. Η μπάρας μας, το μείγμα, έχει ψηθεί μια χαρά και έχει κρυώσει. Και τώρα όμως θα σας δείξω ένα tip για να τις κόψουμε, όταν τις κόψουμε μάλλον να είναι συγχυρισμένες. Τι κάνουμε, αφήνουμε αυτό να κρυώσει εντελώς όπως αυτό έχει κρυώσει και τυλίγουμε όλο το ταψί μέσα σε μεμβράνη. Και μετά θα το βάλω στο ψυγείο, γιατί όταν είναι παγωμένο το μείγμα μας και σφίξει, κόβεται πολύ καλύτερα και είναι πολύ συγχυρισμένο. Και τώρα μπορούσα να τις κόψω, αλλά μετά θα σπάσει. Όπως λέμε στα κυπριακά, θα λουβίσουν οι μπάρες μας. Ψυγείο χρειάζονται έτσι κανένα τρίωρο, απλά για να σφίξει καλά το μείγμα μας. Οι μπάρες μας είναι έτοιμες για να κοπούν, γιατί έχουν παγώσει καλά και ελπίζω δεν θα με ταλαιπωρήσουν στο κόψιμο. Μέχρι τώρα όλα πάνε πολύ καλά. Αφαιρέσουμε και το χαρτάκι. Προχωρώ να τις κόψω σε μακρόστενα κομματάκια χαρακτηριστικά της μπάρας. Οι μπάρες μας διατηρούνται φρέσκες όταν τις διατηρήσουμε καλά σφραγισμένες σε ένα ταπεράκι στο ψυγείο όμως.